κλείδι για τη σημερινή κατάσταση στο Τελωνείο, να πούμε δύο λόγια. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που καθιερώθηκαν αυτά τα νέα μέτρα για την είσοδο στη χώρα μας. Υπάρχει μια κίνηση συνεχόμενης ροής προς τη χώρα μας, η οποία είναι μικρή, αλλά παρόλα αυτά είναι χρονοβόρα, λόγω του ότι γίνονται οι έλεγχοι για τα τεστ για κάθε άτομο, ως επίσης και η φόρμα, αυτό εδώ πέρα το έγγραφο, το οποίο χρειάζεται για την είσοδο στη χώρα μας. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ και από την αστυνομία. Η κίνηση είναι πάρα πολύ αργή. Λίγα αυτοκίνητα περνάνε αναδιαστήματα, καθυστερήσεις. Και δεν ξέρω άμα θα υπάρχει μια μεγαλύτερη κίνηση από τη σημερινή, που είναι μια συνηθισμένη μέρα χωρίς μεγάλη κίνηση. Άμα θα υπάρξει παραπάνω κίνηση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Συνήθως το Σαββατοκύριακο υπάρχει μια αυξημένη κίνηση, από έτσι. Από την Πέμπτη ξεκινάει συνήθως η κίνηση των ταξιδιωτών. Ιδίως αυτά που είναι δεκαήμερα ξεκινάνε Πέμπτες. Αυτά που είναι για δεκαπεντήμερα ξεκινάνε Παρασκευή, Σάββατο. Και αυτό το θέμα που περιμένουμε για τις επόμενες μέρες της κίνησης, θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, τι προβλήματα θα δημιουργηθούν από την όλη χρονοβόρα αυτή τη διαδικασία και τι αποτελέσματα θα έχει. Αυτό το οποίο ακούστηκε για τα πλαστά έγγραφα, κύριε Τοπουλίδη, τι συμβαίνει τελικά, τι γίνεται? Εμείς δεν έχουμε γνώση για τα πλαστά έγγραφα. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν, αυτά είναι αρμόδια η αστυνομία να τα ελέγξει και το ΕΟΔΗ. Αλλά μέχρι σήμερα μπορεί να ακούστηκαν οι φήμες, αλλά εμείς δεν έχουμε κάποια δείγματα εδώ πέρα τα οποία να βεβαιώνουν ότι υπάρχουν